Μία σημαντική πτυχή της επίσκεψης της Άγγελα Μέρκελ ήταν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων που έθεσε ορθά κοφτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Βέλικα Καραβάλτσιου με την κάμερα του Σταρ επισκέφθηκε το μαρτυρικό δίστομο και μίλησε με τους κατοίκους για την αντίδραση της καγκελαρίου. Η κυρία Μαρία Σφουντούρη είδε πριν από 75 χρόνια τους πιο κοντινούς της ανθρώπους να εκτελούνται από τις καπνισμένες κάνες των γερμανικών πυροβόλων. Τους είδα που είχαν ανεβάσει πάνω στην κορυφή και τους εκτελέρωναν. Δεν φεύγουνε το μυαλό μου αυτά. Ο Παναγιώτης μεγάλωσε με τις διηγήσεις της γιαγιάς. Ένα τέτοιο γεγονός πρέπει πάντα να μένει τυπωμένο. Όπως σε ένα βιβλίο ιστορίας πάντα μένουν ιστορικά γεγονότα, πρέπει και έτσι να περνάνε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Σήμερα το πρωί άκουσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέτει με σθένος το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων στην καγκελάριο Μέρκελ. Μένω μόνο στην πάγια θέση της Ελλάδας, όπως σας είναι γνωστή σχετικά με το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις, για τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα, οι απαιτήσεις αυτές νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Alles in allem dürfen Sie davon ausgehen, wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst. Wir wissen auch, wie viel Leid wir über Griechenland gebracht haben als Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus. Und deshalb ist die Lehre für uns, alles daran zu setzen, gute Beziehungen mit Griechenland zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen. Από γονοσφαγιαστέντων, ο Χρήστος Παπανικολάου δεν καλύφθηκε από την απάντηση της Άγγελας Μέρκελ. Απέφυγε επιμελώς, διατηρώντας την πάγια θέση της Γερμανίας, ότι για αυτούς το θέμα έχει λήξει. Ο κύριος Παυλόπουλος πολύ σωστά, και είμαστε κι εμείς σε αυτή τη γραμμή, ότι είναι δικαστικά διεκδικήσιμες. Εδώ στο Δίστομο τρεις γενιές διεκδικούν τις γερμανικές αποζημιώσεις. Απαντώντας στη χθεσινή αντίδραση της Άγγελα Μέρκελ, λένε ότι το ζήτημα για αυτούς είναι πρωτίστως ηθικό. Δεν απεμπολούν όμως τις οικονομικές τους διεκδικήσεις. Η δικηγόρος Κέλλη Σταμούλη, που έχει αφιερώσει την καριέρα της στην διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, εξηγεί στο Σταρ ότι το θέμα πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να λυθεί έμπρακτα αυτή τη φορά το ζήτημα.